Αγαπητοί μου αδελφοί, καλησπέρα σας. Ευρίσκομαι εδώ στο χώρο της βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής μας. Ευχαριστώ την αγάπη σας όπου μας παρακολουθείτε μέσα από το κανάλι Γέρον Νεκτάριος και όπως ζήτησα και σε άλλη εκπομπή. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι κοσμικοί που έχουν κανάλια να παρουσιάζουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές και εκατομμύρια. Και εμείς οι χριστιανοί, το χριστιανικό κανάλι Γέρον Νεκτάριος, που έχει την άδεια και την ευλογία της Εκκλησίας μας και λειτουργεί, να έχει μόνον 150.000 συνδρομητές και άλλα κανάλια να έχουν 200, 300, 500, 1 εκατομμύριο και είναι κοσμικά κανάλια. Είναι σαν να υποτιμούμε τον Χριστό. Αυτά τα βλέπουν οι εχθροί της πίστεώς μας και σου λέει οι χριστιανοί είναι λίγοι και γι' αυτό επιτίθονται εναντίον μας. Όταν δουν όμως ότι και εμείς είμαστε χιλιάδες χιλιάδων, εκατοντάδες και εκατομμύρια οι χριστιανοί, τότε αδελφοί μου θα το σκεφτούν αν θα σηκώσουν πέτρες ξανά να πετροβολήσουν την Εκκλησία. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας και εσείς και οι φίλοι σας, εκεί που γράφει η εγγραφή, να εγγραφείτε. Και αν δεν ξέρετε, πείτε στα παιδιά σας, στους φίλους σας, στους μεγαλύτερους από εσάς ή στους μικρότερους, να σας κάνουν εγγραφή στο κανάλι. Πρέπει οι χριστιανοί να δείξουμε τη δύναμή μας, ότι η Εκκλησία έχει δύναμη, διότι το κανάλι αυτό ενεργεί, λειτουργεί με την ευλογία της Εκκλησίας μας, με την επίσημη ευλογία. Γι' αυτό σας παρακαλώ, πρέπει να φανεί η δύναμη της Εκκλησίας του Χριστού, της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Γι' αυτό παρακαλώ όλοι να εγγραφείτε. Θα συνεχίσω σήμερα εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, τις κατηχήσεις, διότι το κανάλι μας είναι κατηχητικό. Θέλει τον επαναευαγγελισμό του λαού μας. Όπως βλέπετε εδώ μπροστά, έχω τα Άγια. Είναι ένα καινούριο δισκάριο με τον αστερίσκο επάνω, αχρησιμοποιείτο, και ένα Άγιο δισκοπότηρο αχρησιμοποιείτο. Είναι καινούργια και τα έχω εδώ για να σας κάνω την κατήχηση, διότι αυτά ευρίσκονται στην πρόθεση, μέσα στο ιερό. Και όπως είπαμε, η πρόθεση συμβολίζει τι? Η πρόθεση συμβολίζει τη φάτνη. Παίρνουμε το πρόσφορο και εδώ μπαίνει επάνω που συμβολίζει τη φάτνη ακριβώς, εκεί το σημείο που μπήκε το σώμα του Χριστού, το παχνί. Εκεί μπαίνει εδώ το σώμα του Χριστού ακριβώς. Και μετά τι έγινε? Ελθώνω ο αστήρ. Ήλθε ο αστήρ που έδειξε το σπήλαιο της Βηθλέμ και γι' αυτό βάζουμε από πάνω εδώ τον αστέρα αυτόν. Και μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο ρίχνουμε το αίμα του Χριστού με λίγο νερό, διότι όταν σταυρώθηκε και ο κεντηρίων τον εκτύπησε ο εκατόνταρχος εδώ στο πλευρό, έτρεξε από την πλευρά του Χριστού αίμα και είδωρ, λέει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό ρίχνουμε μέσα εδώ και τα αφήνουμε εκεί. Εδώ μνημονεύονται και τα ονόματά σας. Από το πρόσφορο, το καλύτερο που προσφέρουμε στο Θεό, παίρνουμε και βγάζουμε ένα-ένα ψυχουλάκι και ένα-ένα τα ονόματά σας, τα μνημονεύουμε εδώ, τα οποία μετά τα ονόματά σας αυτά τα ρίχνουμε μαζί με το σώμα του Χριστού μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο. Και λέμε, Κύριε, απόπλυνον τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλου σου. Συγχώρησε, Κύριε, και βοήθησε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μνημονεύσαμε, ζωντανούς και κοιμημένους. Εμείς δεν τους λέμε νεκρούς, είναι και κοιμημένοι, κοιμούνται εκεί στα κημητήρια που είναι τα σώματά τους. Η δε ψυχή τους ζει παρά το Θεό και θα επιστρέψει πίσω την ημέρα της κοινής Αναστάσεως όλων μας.
όπως λέμε και στο σύμβολο της πίστος, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Στη Θεία Λειτουργία λοιπόν, όπως σας είπα, στην αρχή ο ιερέας κάνει μία περιοδία, μία λιτανία μέσα με το Ευαγγέλιο, μέσα στο ναό. Και όταν φτάσει στην ωραία πύλη, σηκώνει το Ευαγγέλιο προσιλά και λέει «Σοφία ορθή». Και σας είπα σε προηγούμενο βίντεο ότι αυτή η περιοδία που κάνει και μπροστά προπορεύεται το παιδάκι που συμβολίζει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και κρατάει μια αναμένη λαμπάδα, διότι η αναμένη λαμπάδα είναι το φως που φέρνει ο Χριστός και ο Χριστός είναι αυτός που έρχεται ο πίσω από τον Πρόδρομο. Όπως είπε ο Πρόδρομος, ο πίσω μου ερχόμενος, αυτός είναι ο Μεσσίας. Και γι' αυτό προπορεύεται το παιδάκι με την αναμένη λαμπάδα πίσω το Ευαγγέλιο. Και σας είπα ότι αυτή η κίνηση, η περιοδία αυτή του Ευαγγελίου ανάμεσα από το λαό συμβολίζει το Χριστό μας που περιήλθε όλες τις πόλεις και τα χωριά, έκανε θαύματα και κήρυτε το Λόγο του Θεού. Αυτή συμβολίζει. Λίγο αργότερα όμως ο ιερέας ξαναβλέπουμε ότι βγαίνει μαζί με το παιδάκι, βγαίνει μαζί με λαμπάδες, πολλές φορές και εξαπτέρυγα, πολλές φορές και λάβαρα σε πολλές εκκλησίες. Βγαίνουν τα Άγια, ετούτα εδώ ακριβώς, τα κρατάει στα χέρια του, σκεπασμένα και βγαίνει. Τι συμβολίζει αυτή η κίνηση του ιερέως που περιφέρεται πάλι μέσα από το λαό? Όπως σας είπα, η Θεία Λειτουργία είναι η αναπαράσταση ολοκλήρου της ζωής του Χριστού. Από τη γέννηση στη Φάτνη με τον Αστέρα, το ότι περιήλθε σε όλες τις πόλεις και τα χωριά και κήρυτε και θαυματουργούσε, μέχρι και την πορεία του στο Γολγοθά και την Ανάστασή του. Τώρα λοιπόν, όταν βγαίνουν τα Άγια, σκύβουμε πάλι το κεφάλι όταν περνούν από μπροστά μας, διότι είναι η πορεία του Χριστού προς το Γολγοθά. Ο Χριστός πηγαίνει τώρα προς το Γολγοθά του. Θα σταυρωθεί και θα ταφεί. Και αυτό συμβολίζει η λιτάνευση του σώματος και του αίματος του Χριστού που περνάει από μπροστά μας. Διέρχεται από μπροστά μας όπως διήλθε μέσα από το πλήθος που φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Και υπήρχαν και οι μαθητές του οι οποίοι έτρεχαν να τον ακουμπήσουν και οι μαθήτριές του για να πάρουν την τελευταία ευλογία. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλοί στους χριστιανούς ότι όταν βγαίνει ο ιερεύς ακουμπούν τα άμφια του. Αισθάνονται ότι ακουμπούν τον ίδιο τον Χριστό που πορεύεται για το Γολγοθά να σταυρωθεί για εμάς και με το αίμα του να εξαλειφθούν όλα τα αμαρτήματά μας. Και ο ιερεύς πορεύεται ανάμεσα του λαού και μετά μπαίνει μέσα στο ιερό και φτάνει στην Αγία Τράπεζα που συμβολίζει το Γολγοθά και τον τάφο του Χριστού και τον αποθέτει επάνω εκεί. Γίνεται δηλαδή η σταύρωση και η ταφή του Χριστού. Και συνεχίζει μετά από εκεί και πέρα η λειτουργία και επικαλείται ο ιερέας την ώρα που λέει «Τα σά εκ το σόν, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα», επικαλείται το Άγιο Πνεύμα να κατέλθει. Η Αγία Τριάδα επάνω από την Αγία Τράπεζα, ώστε το σώμα που ευρίσκεται εδώ στο δισκάριο επάνω να γίνει το σώμα του Χριστού. Ο άρτος μετατρέπεται σε σώμα, σε κρέας, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Άγιοι άνθρωποι, ιερείς Άγιοι, ήταν επανειλημμένος. Εδώ επάνω να βρίσκεται το σώμα ολόκληρος ο Χριστός με τη μορφή μικρού παιδιού μέσα εδώ επάνω στο δισκάριο. Και εδώ υπάρχει το αίμα, το κρασί, όπου ο ιερεύς το ευλογεί και την ώρα της ευλογίας λέγει «και ποιήσον το αίμα των ίνων τούτο, αίμα Χριστού, το οποίο χύθηκε στο Γολγοθά για τις δικές μας αμαρτίες και υπεγράφηκε η νέα Διαθήκη δια του αίματος του». Να λοιπόν, αδελφοί μου, τι συμβολίζει
η περιοδία αυτή, τα Άγια, η Λιτανία των Αγίων μέσα στον Ιερό Ναό. Και εκείνη την ώρα προσευχόμεθα όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό και λέμε «Μνήστητη μου Κύριε όταν έλθεις εν τη Βασιλεία Σου». Μην ξεχάσεις και μας Κύριε στη Βασιλεία Σου και όλα τα ονόματα που μνημονεύσαμε εδώ στο Άγιο Δισκάριο. Μνήστητη Κύριε πάντων όν τα ονόματα μνημονεύσαμεν ζώντοντε και τεθνεώτων και κοιμημένων. Να αδελφοί μου, για ποιο λόγο γίνεται η Θεία Λειτουργία που είναι μια αναπαράσταση της Σταυρώσεως. Θα συνεχίσουμε όμως τα κατηχητικά μας μαθήματα και με άλλα βιντεάκια ώστε να ολοκληρώσουμε τους συμβολισμούς της Θείας Λειτουργίας που γίνεται κάθε Κυριακή, κάθε γιορτή και στα μοναστήρια σχεδόν κάθε μέρα. Για ποιο λόγο είναι η αναπαράσταση ολοκλήρου της ζωής του Χριστού. Όσοι θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα, όσοι θέλετε να βοηθάτε το μοναστήρι μας, παντιοτρόπως, διότι έχουμε την ανάγκη σας, το μοναστήρι είναι καινούριο και οικοδομείται ακόμα. Παρακαλώ την αγάπη σας να μπαίνετε στο blog www.gerontasnektarios.gr. Εκεί θα μαθαίνετε και τα νέα της Ιεράς Μονής μας και τα ονόματά σας, υπερηγίες, υπεραναπαύσεως των κεκοιμημένων μπορείτε να γράφετε, αλλά έχει και τρόπους πώς μπορείτε να στηρίζετε και να βοηθάτε το μοναστήρι που στηρίζετε στη δική σας αγάπη και στη δική σας οικονομική συνδρομή. Σας ευχαριστώ για όλα. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Σας αναμένουμε κοντά μας όποτε μπορείτε να έρθετε να εκκλησιαστείτε και να λειτουργηθείτε και να γνωριστούμε από κοντά. Εδώ, στο Τρίκορφο, το χωριό Τρίκορφο του νομού Φωκίδος. 10-12 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Ναυπάκτου. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί.